Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Τι κάνεις? Λοιπόν, δεν ήξερα αν θέλεις να το γυρίσω σε vlog. Δεν σου το ανέφερα και πουθενά νομίζω έτσι τώρα πρόσφατα, αλλά εγώ θα στο γυρίσω vlog. Είναι η ώρα που έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε στρώσει τα κρεβάτια μας. Έχω φτιάξει τα μαλάκια, έχω πλύνει το πρόσωπο, αλλά έρχομαι μαζί σου για να κάνω τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να δώσω σημασία στο χαμό πίσω, γιατί παιδιά πραγματικά αυτό το βράδυ δεν είχα κουράγια και αν δεν είχα ραντεβού σήμερα το πρωί για νοσοθεραπεία, ξέρεις ότι θα ήταν όλα στη θέση του. Όλα παιδιά δεν μπορούσα γιατί λείπαμε στην πόλη μέχρι το βράδυ. Οπότε πάμε τώρα να σου δείξω, εφόσον κάνουμε μεσοθεραπεία σήμερα, δεν έκανα ρε την όλη χτες το βράδυ. Όχι ότι είναι κακό, μην αρχίσετε να τρομάζετε, απλά εγώ προτιμώ όταν είναι να κάνω μεσοθεραπεία να μην χρησιμοποιώ ρετινόλη, αλλά μόνο πολύ 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 ενυδατικά προϊόντα και το προηγούμενο βράδυ, αλλά και την ίδια μέρα και την επόμενη, και να πίνω πάρα πολύ νερό, δηλαδή παντού αν με δεις είμαι με ένα νεράκι, γιατί όσο πιο πολύ ενυδατωμένη είναι η επιδερμίδα τόσο καλύτερα θα πάει και η μεσοθεραπεία. Λοιπόν, έπειλα το πρόσωπό μου με την μπάρα μου, με το γάλα γαϊδούρας που σου είπα, το έχω βρει εκπληκτικό και το έχω λατρέψει. Τώρα πάω με το τόνερ από Fluff, αυτό το τόνερ με τα οξέα και το εκχύλισμα κουμκουάτ που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και χαίρομαι που το έχετε αγαπήσει κι εσείς και μου το γράφετε και μου λέτε τι φανταστική ανακάλυψη έκανες πάλι. Δεν την έκανα εγώ, την έκανε η Fluff. Απλώς εγώ τα βρήκα και σας τα παρουσιάζω. Λοιπόν, θέλω τώρα εδώ να δούμε αυτή την πάρα πολύ elegant σειρά από το Cherry Box. Θέλω να βάλουμε μαζί για τώρα το πρωί μέχρι να βάλουμε τις κρέμες. Σίγουρα το lip balm με υαλουρονικό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Πάρα πολύ ενυδατικό. Εντάξει, έχει sweet butter. Τα είπαμε και χθες στο live μας. Στο Instagram, τρομερό, την αγάπη μου. Μπράβο, καρδιά μου. Ναι, μπράβο, μπράβο σου. Λοιπόν, και τώρα για πρωί, από όλα αυτά, αυτά που μπορούμε να βάλουμε, είναι την κρέμα ημέρας με υαλουρονικό, που είναι για λάμψη. Λοιπόν, θα τη δοκιμάσουμε τώρα μαζί. Χθες το βράδυ έβαλα τη ματιών, αλλά όταν κοιμάσαι 3 ώρες τι να σου κάνει, θα τη δοκιμάσω εν καιρό. Μιλάω για αυτήν εδώ που είναι βραδινή μάσκα ματιών και θέλω πολύ να βάλω απόψε και τη βραδινή της σειράς. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε την κρέμα ημέρας. Πριν όμως βάλουμε την κρέμα ημέρας, εφόσον την άνοιξα, τι πιο ενυδατικό για το πρόσωπο από το να βάλουμε μισό λεπτάκι να σου δείξω τι θα βάλω. Τι είναι η σχολεία σου, δημοτικό ή... αυτό, εκεί στέλνεις το mail. Αλλά πήγες στα αποσταλμένα, αγάπη μου. Okay. Πας εδώ, πληκτρολογείς. Θέμα. Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Είναι η μέρα των self-test, όπως το κατάλαβες και εσύ που έχεις παιδιά με καταλαβαίνεις. Παίρνω το ροδόνερό μου, φροντίζω να είναι, είπαμε, νοπή επιδερμίδα. Πήρα κάτι βομβάκια άλλα που μου προτείνατε εσείς, αλλά αυτά δεν τα έχω βρει να με βολέψουν. Εγώ θέλω τα άλλα που τα ανοίγω και βλέπεις το χέρι μου πάει μόνο του, πάει να βρει το τέρι του, αλλά δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε γρήγορα το υαλουρονικό, όσο είναι νοπή επιδερμίδα.
πάρα πολύ αγχωνόμαι εγώ με αυτή τη διαδικασία, να ξέρεις, το πρωί. Το υαλουρονικό, το κορεάτικο. Το υαλουρονικό, το τίμιο, το υαλουρονικό, την οικογενειακή συσκευασία. Τώρα δεν κάνουμε βίντεο για αυτή τη δουλειά, αλλά παρόλα αυτά θα σου το δείξω. Αν και το έχεις δει 150.000 φορές, σήμερα θα μας πεις πανδύ στα μάτια, σε παρακαλώ. Ή πανδύ, ή πανδημία, όπως με λέτε. Λοιπόν, θα βάλω μετά σίγουρα αυτό εδώ, τον διφασικό ορό από Fluff, που έτσι και διαβάσετε τα συστατικά, γιατί πραγματικά βάσει συστατικών το επέλεξα για όταν θα κάνω μεσοθεραπείες, για όταν θα κάνω τις περιποιήσεις μου, που εκεί θέλω full, full ενυδάτωση. Το βάλα και χθες το βράδυ, παιδιά. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, αν τον θέλετε, είναι να ανακοινείτε καλά το μπουκάλι πριν το χρησιμοποιήσετε. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, αλλά η παντριά, ας το πω έτσι, με το υαλουρονικό κάνει απίστευτη καλή δουλειά και θα το καταλάβεις και στο χέρι σου μετά που θα το βάλεις. Πάρα πολύ καλός όρος. Μπράβο. Το δίνω. Σου ετοιμάζω και μία έκπληξη, μία ιδέα για όλες εσάς που μου λέτε πώς να βάλουμε τους ορούς για να τους βρίσκουμε εύκολα το πρωί. Αλλά όταν θα είναι έτοιμο το μπουντουάρ μου, μαζί με το βίντεο το αντίστοιχο. Εντάξει, λοιπόν. Βιταμίνη σε από Aurora με μικροκάψουλες, βιταμίνη σε και έψιλον, που κάθε φορά που τις νιώθω στα χέρια μου και τις παίρνω και τις βάζω στο πρόσωπο για να σπάνε στο πρόσωπο, αν δεν σπάσουν στο χέρι, μόνο και μόνο η διαδικασία, παιδιά, εμένα αυτή με ξετρελαίνει. Να το. Τρελαίνομαι για την υφή, τρελαίνομαι για το άρωμα και ναι, δίνει απίστευτη φωτεινότητα, το βλέπεις και εσύ αμέσως, αμέσως. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μου μπουκαλάκι. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, το ξέρετε, έχω ξετρελαθεί. Και πάμε τώρα να βάλουμε από το Cherry Box, από την πολυτελέστατη αυτή σειρά που κανονικά κοστίζει γύρω στα 500 ευρώ, 580 ευρώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι μου γράψατε χθες στο live. Και εμείς τα πήραμε όλα αυτά με 42 ευρώ. Λοιπόν, κρέμα ημέρας. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί. Θα βάλω λίγη και θα τη βάλω λίγο πιο ήσυχα, όχι όπως τη βάζω εγώ. Και αφού δω πώς θα πάει, θα δω αν θα συνεχίσω ή όχι αυτή την εφαρμογή ή τη δικιά μας εφαρμογή που τη βάζουμε πρώτα στις παλάμες μας και μετά στο πρόσωπο. Ωραία υφή, ωραία αίσθηση. Να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, γρήγορα, 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 γρήγορα. Bright eyes. Όπως έχεις καταλάβει. Μετά τους ορούς, βάζαμε στα μάτια. Όμως εγώ τώρα δεν πρόκειται να βάλω πουθενά σε μεσόφριδο, σε πηγουνάκι, τίποτα. Γιατί πάω να κάνω μεσοθεραπεία, οπότε θα μου κάνει κατευθείαν την έγχυση βιταμινών και θρεπτικών ουσιών στο μάτι μου. Στο μάτι μου, στο μεσόφριδο, στο μέτωπο και όπου θα κρίνει η αισθητικό μου, η φανταστική, η Μαρία. Οπότε θα πάω μόνο με το Bright Eyes, με το Premium το Snail μου και... Σου είπα ότι εμένα το πρωί τι μου αρέσει, της Fluff η κρέμα ματιών και το βράδυ βάζω τις Φιλία αυτή με τα πεπτίδια που όσες την πήρατε μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε τι ωραία κρέμα. Είναι. Είναι φοβερή και τις μέρες που δεν θα βγω από το σπίτι και δεν θα βαφτώ γιατί εγώ θέλω κάτι πιο αέρινο για τα μάτια όπως είναι της Fluff. Δες το, δηλαδή το ακουμπάς στα μάτια σου και λιώνει. Τη βάζω κι εγώ μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μέχρι να απορροφηθεί των ματιών, η δουλειά μου είναι να πάω να βάλω το αντιλιακό μου. Εντάξει, ο ήλιος, παιδιά, εδώ έχει αγριέψει, μπορώ να σου πω.
Οπότε, έχω αλλάξει λίγο τον τρόπο που βάζω το αντιλιακό μου. Παίρνω το stick από Aurora και πάω στις πιο ευαίσθητες περιοχές, στις γραμμές έκφρασης. Πρέπει να βάζω και πάνω στο αντιλιακό. Ειρήνη Αρωανίτη, θα ήσουν περήφανη για μένα. Δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλες αυτό που κάνω εγώ, αλλά εγώ πολύ προσέχω τα φρυδάκια μου. Λοιπόν, το αντιλιακό λοιπόν stick της Aurora που δεν τελειώνει ποτέ, το έχεις και μαζί σου, και μετά θα βάλεις και εσύ μαζί με μένα την αντιλιακή του προσώπου σου σε κρέμα, αυτή που μου προτείνατε, πραγματικά την Εφη και τα άλλα τα κορίτσια, πάρα πολύ σας ευχαριστώ, είναι από τις καλύτερες που έχω βάλει και πιο οικονομική συγκριτικά, γύρω στα 20 ευρώ από τον Big Woman, και με το Anna 10 έχεις και άλλη έκπτωση, το ξέρεις. Μας έχει δώσει μόνη μια εκπτήση του Big Woman και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Τους προτιμάμε και μας δείχνουν και αυτοί με αυτόν τον τρόπο την αγάπη τους. Λοιπόν, νάτι, αντιλιακή παιδιά που δεν θέλεις ούτε primer, ούτε τίποτα, αν με ρωτάς. Και πάρα πολύ καλή αίσθηση και υφή στην επιδερμίδα. Οπότε, αυτά τα δύο για μένα δουλεύουν άψογα και δεν αλλοιώνουν και το μακιγιάζ μου. Τώρα, επειδή πρόκειται να κάνουμε μεσοθεραπεία, δεν θα βάλω πολλά στο πρόσωπό μου, θα φτιάξω μόνο λίγο τα ματάκια μου και τα φρυδάκια μου, εντάξει. Δηλαδή μην περιμένεις ότι τώρα θα δεις εδώ ένα μακιγιάζ, δεν κάνουμε αυτό το βίντεο γι' αυτό, απλώς μου κάνεις παρέα, σου κάνω παρέα, μέχρι να φύγουμε. Στα χείλη δεν θα βάλω αυτό απολύτως τίποτα, γιατί θα πάω και για ένα καφεδάκι με τη φίλη μου, πριν το ραντεβού μου, έτσι στα γρήγορα, ξέρεις. Καφεδάκι του μισάωρου του, μέχρι να φτάσω στην πόλη, μέχρι να παρκάρω, μόνο που τα παγώθηκα. Λοιπόν, λίγο κονσιλεράκι και ένα κονσιλεράκι όπως βλέπεις, γιατί τα γυαλιά δεν πρόκειται να βγουν από τα μάτια μου, σου ξαναλέω, έχει πάρα πολύ ήλιο εδώ. Να το βλέπεις, ίσα ίσα να φύγει αυτή η κούραση και η αείπνια, αν με ρωτάς, της βραδιάς. Θα πάω σίγουρα και στα σημεία εγώ που κοκκινίζω, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω με την πούδρα για κάτω από τα μάτια της ΠΑΕΣ, που από τότε που ήρθαμε έτσι λίγο πιο κοντά έχουμε γίνει πολύ καλές φίλες, να ξέρεις. Παίρνω το κόλπο όλο για να μην σου σπάσει το κονσίλερ, είναι πάντα να τα πλουνάρεις με το δάχτυλό σου και μετά να βάλεις την πούδρα αυτή τη μαγική γρήγορα πριν αρχίσει να κάνει σπασμό στο μάτι σου και δημιουργείται πάλι λιπαρότητα. Να το. Και τώρα παιδιά, ό,τι και να βάλετε, είτε σε σκιά, ό,τι και να κάνετε, το έχω δοκιμάσει δηλαδή και με προπόνηση, δεν θα σπάσει το κονσίλερ. Και εσείς με κάλατε να το πάρω και αυτό, να ξέρετε, γιατί μου λέγατε βρες μας μια πούδρα, θα μην σπάει το κονσίλερ και αυτά. Και λέω, έλα μωρέ, εντάξει, σπάει μετά από λίγες ώρες όποια πούδρα και να βάλουμε και αυτά. Και μετά βλέπω, ψάχνω για κάτω από το μάτι ειδικά και μου έρχεται αυτή μπροστά μου και λέω, εντάξει, δεν είμαστε. Βλέπεις, σαν να είναι φυσικό ρε παιδί μου, αυτό θέλεις τώρα εσύ και να μην σου αλλοιωθεί, να το έχεις όλη μέρα. Αυτή είναι η πούδρα, την έχεις ξαναδεί, μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, να φυλάξω τα πράγματα στο πουγγί μου, γιατί το βράδυ έχει πάλι cherry box, γιατί σου είπα να δοκιμάζω αυτή την περίοδο για να σου δώσω και σένα το feedback. Ποιος ξύπνησε πρωί-πρωί? Αγαπούλα μου, τώρα ψυχούλα μου. Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε το ίντερνετ όμως. Έχει δίκιο το παιδί. Στα βρυδιά, τίποτα. Λίγο ένα τσικ τσικ
ένα τσικ τσικ λόγω χρόνου, γιατί μόλις είδα την ώρα, ένα τσικ τσικ μόνο από πάνω, πολύ ελαφριά και μόνο με μηχανικό μολύβι, γιατί σας είπα ότι μολυβάκι όταν κάνουμε ημιμόνιμο δεν επιτρέπεται, δηλαδή σαν χαδάκι ίσα ίσα θα περνάτε. Μάσκαρα εννοείται για να σου σταθεροποιηθούν και οι τρίχες, να μην πετάνε αριστερά δεξιά και να κάνεις και το ανασήκωμά σου με το βουτσάκι και να μείνει εκεί. Και στη συνέχεια, πάρα πολύ απλό, με τι θα πάρουμε την παλέτα από την Mini, θα βάλουμε λίγο το ροζάκι του έτσι με τα δαχτυλάκια, απλά για να μην είμαστε σκέτες ρε παιδί μου. Λουλούδι μου, να πάρεις το φαγάκι σου και όλα, ε! Και αν έχει πολλά ζουμιά, να το βάλεις σε μια σακούλα νάιλο πρώτα, ε! Πριν το βάλεις στο κουτί σου. Ναι! Και λίγο μια καφέ, έτσι. Λίγο. Αφού δεν κάνω τίποτα άλλο, να κάνω λίγο αυτό, καταλαβαίνεις. Εγώ έχω ετοιμάσει την ομελετίτσα μου από χτες το βράδυ που θα την πάρω μαζί μου, για να μην παρεκκλίνω τις πορείες μου και τους στόχους. Που ξέρεις ότι έχω βάλει και για την υγεία μου, είναι το πιο σημαντικό μέρος. Πάμε τώρα εδώ, να συνεχίσουμε με καφέ κονσίλερ. Να φαίνεται σαν σβηστή σκιά, ακριβώς όπως βάζεις το κονσίλερ σου, και να φαίνεται σαν να έχεις κάνει μια σβηστή σκιά. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή κάθε φορά που το κάνω μου γράφεται ωραία σχόλια. Λίγο στις άκρες, βλέπεις, ένα τσικ, γιατί είναι και πρωί-πρωί. Χάραμα. Λοιπόν, για σένα που θέλεις και το λίγο πιο έντονο σου, θα πας ακριβώς εδώ πάνω και θα κάνεις τσακ-τσακ λίγο με το μαύρο σου. Ίσα-ίσα δηλαδή να ξεχωρίσεις, καταλαβες, λίγο η άκρη. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το καταλαβαίνετε αυτό που έχω κάνει, αλλά εμένα μου αρέσει και δουλεύει. Μου βοηθάει στο να φαίνεται το μάτι πιο ανοιχτό. Πάμε να βάλουμε τη μάσκαρα, το booster. Μπουστάρουμε. Παιδιά, το λιμπάλμ είναι εξαιρετικό. Και το κουτί, το cherry box, πήρα το spring box που σας το έδειξα στο Instagram. Σας κάνω και εδώ βιντεάκι εννοείται όμως. 22 ευρώ παιδιά, με 6 κανονικά προϊόντα μέσα. Αφού μόλις το είχα δει στη διαφήμιση, λέω είναι δυνατόν, αλλά δεν φταίω εγώ, μου το κάνετε, μου το στείλατε, μου το κάνατε και unboxing σε μήνυμα. Εντάξει, μου τρέχει λίγο το σαλάκι το πλάι και λέω δεν μπορεί, θα το πάρω κι εγώ. Και όπως πάω να το πάρω, βλέπω και το πουγγί αυτό από την εταιρεία αυτή που αγαπώ, αλλά αγαπούσα να τη βλέπω, ξέρεις, από μακριά λόγω τιμών. Εντάξει, τώρα κάθε μία κρέμα ξεχωριστά έχει γύρω στα 80 ευρώ, 90 ευρώ. Οπότε δεν υπήρχε ποτέ να μπορέσω να πάρω όλη τη σειρά, καταλαβαίνεις. Και μόλις βλέπω ότι έχει το πουγγί, το cherry box, με όλα αυτά, με 40 ευρώ, λέω, εδώ είμαστε, αναπαντή, ήρθε η ώρα σου να τα πάρεις κι εσύ. Ταμ-ταμ-ταμ. Και τα πήρα. Και μου αρέσει πολύ που τα πήρα. Τα
Πάμε να βάλουμε το πιο φυσικό ρούστο στο πλανήτη. Το πιο ωραίο, το πιο γλυκούλι από MUA. Ούτε πούδρες ούτε τίποτα, μη σκάς. Ξέρεις γιατί? Τι, πάμε για μεσοθεραπεία, ακόμα δεν το έχω πιστέψει. Την κάνω παιδιά 2 φορές το χρόνο, από τότε που κάηκα. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Και δεν έχει καμία σχέση με τον μπότοξ, έτσι. Δεν πας εκεί δηλαδή και σου τεντώνουν οι ρητίδες ή σου, ξέρεις, είσαι έτσι. Είναι αίχυση βιταμινών και πεπτιδίων κατευθείαν μέσα στην επιδερμίδα σου. Τώρα πιο επιστημονικά θα μας τα πει η Μαρία, που είναι και η δουλειά της, έτσι. Εγώ με ενέσημα καθόλου δεν έχω ασχοληθεί, ότι είναι επιδερμικά μπορώ να σου πω τα πάντα. Αλλά ο καθένας στον τομέα του, παιδιά. Αγαπάμε συναδέλφους που το έχουν πάει ένα level παραπάνω. Στηρίζουμε και έτσι πρέπει. Αυτό λέγεται συναδελφική αλληλεγγύη σε περίπτωση που κάποιος το αναρωτηθεί. Μα καλά, είσαι αισθητικός και προώθεις άλλο αισθητικό. Ναι, γιατί έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Και νύχια κάνω. Έκανα. Τώρα δεν κάνω, 14 χρόνια. Αλλά πάντα προωθούσα και άλλες κοπέλες. Οι άλλες κοπέλες δεν προωθούσαν ποτέ εμένα και λέγανε τα χειρότερα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Ή μάλλον καταλαβαίνουμε, κι εγώ κι εσύ. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Μεγαλώνοντας θα βάλουν όλοι μυαλό και θα λένε τι χαζή που ήμουνα, και ενώ θα μπορούσα να είχα συνεργαστεί. Εγώ την μπλόκαρα και από τα social και από παντού, ενώ πιο παλιά ήμασταν. Από φίλες, αλλά ερχόσουν και σου έκανα τα νύχια. Δηλαδή, αυτές οι συμπεριφορές πρέπει τόσο πολύ να εκλείψουν, γιατί γίνεστε και μαμάδες. Και ξέρεις, δεν είναι πολύ ωραίο να έχετε έτσι τέτοια συναισθήματα και τέτοια vibes. Ελπίζω να συμμορφωθείτε όπως συμμορφωνόμαστε όλοι με τα χρόνια. Πραγματικά. Ίσως ο κορονοϊός και όλα αυτά που περνάμε να καταφέρουν να μας φέρουν πιο κοντά σαν ανθρώπους. Πάρα πολύ θα το ήθελα. Πιο κοντά, καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Να δούμε το πραγματικό νόημα της ζωής. Το πραγματικό νόημα της ζωής, παιδιά, δεν είναι η ανθρωποφαγία. Η υπομογράφια, ας πούμε, και νομίζω ότι θα την κρατήσω τώρα εδώ στη σελίδα, στην ομάδα, στο TikTok, εδώ στο YouTube. Αυτό το γεια σου κουράζει, μου γράφει, και είναι σαν να τη βλέπω να μου το λέει. Ή άλλη που μου λέει, κόφτο κούκλα μου, αυτό το γεια σου. Δηλαδή πόσο ειρωνία και πόσο δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Για να κάτσεις σε έναν άγνωστο που είναι εδώ μόνο για να μοιράζεται μαζί σου πράγματα, γιατί δεν είναι για κάποιο άλλο λόγο εδώ. Πραγματικά. Και να μιλάει έτσι ένας άνθρωπος. Πόσο στεναχωριέμαι για αυτό που μπορεί να του συμβαίνει, να τη συμβαίνει. Θα ήθελα να μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά αφού μου γράφεις έτσι και μόνο να σε μπλοκάρω μπορώ, καταλαβαίνεις. Γιατί δεν θέλω τέτοιους ανθρώπους κοντά μου, ούτε κατά διάνοια. Όλους τους έχω κάνει πέρα όσοι μου βγάζουν τοξικήλα, οπότε θα είσαι κι εσύ μέσα σε αυτούς. Παιδιά, αυτό ήτανε. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, να συνεχιστεί το vlog, οπότε η συνέχεια. Φτάσαμε, παρκάραμε και πάμε. Δύσκολη ώρα αυτή, αλλά όποιος ξέρει έτσι λίγα μυστικά και θέλει να περπατήσει, μπορεί να παρκάρει στην πόλη της Κέρκυρας και αυτή την ώρα ακόμα. Λοιπόν, έξω από τις φυλακές, αν με ρωτάς πού το πάρκα. Και πάμε στο ραντεβού πρώτα με τη φιλενάδα, να πιούμε λίγο καφέ και μετά για να κάνουμε τη δουλίτσα μας, φιλάκια. Γεια σου. Λοιπόν, η συντέχεια είναι εδώ. Ορίστε το καφεδάκι μας και σε λίγο πάμε για τη μεσοθεραπεία μας. Και για όσους δεν τη ξέρετε, που δεν νομίζω ότι είσαστε και πολλές και πολλοί εδώ που τα πέτε, είναι η Κάτια, η διαχειρίστρια της ομάδας μας στο Facebook. Τι βλέπεις, έτσι. Λάμπι, το baby μου, λάμπι. Λοιπόν, η συνέχεια σε λίγο, φιλιά. Και ξαναμπήκα και ξαναμπήκα για να σου δείξω ότι είναι στη διεύθυνση που θα δεις από κάτω στο κουτί περιγραφής
Είναι στο δεύτερο όροφο. Είναι εδώ το ασανσέρ. Οπότε βγαίνοντας από το ασανσέρ, στρίβεις και βλέπεις εδώ την ταπελίτσα Nearest Spa. Και τώρα είναι ώρα να δεις την αγαπημένη μου αισθητικό. Παρακαλώ. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Εδώ είναι ο χώρος του παραδείσου, Μαρία μου. Γεια σας, κορίτσια. Πόσο καιρό έχω να σε δω, Μαρία. Λοιπόν, και από τη Μαρία, εδώ θα δεις τα διαμαντάκια που φτιάχνει, που σου έχω δείξει, και την οδοντόκρεμα, και βλέπω ότι έφτιαξες αποσμητικό σε σπρέι επιτέλους, που θα πάρουμε εννοείται πριν φύγουμε. Και φτιάχνει, παιδιά, ροδόνερο, έχει γλυκερίνη, θα βρείτε άργυλο λευκή που τα λέγαμε χτες, άργυλο πράσινη, ανάλογα το τύπο επιδερμίδας που έχεις, την οδοντόπαστά μου με τον ενεργό το άνθρακα, όταν μου λέτε για τα δόντια μου πόσο λάμπουνε, αυτή χρησιμοποιώ. Και έχει και διάφορα άλλα προϊόντα που είναι πραγματικά όλα διαλεχτά ένα και ένα. Εδώ βλέπω και καινούργια πράγματα. Θα με ενημερώσω και θα σας ενημερώσω μετά. Και εδώ είναι τα βάματα που με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές, που σας δείχνω στην ομάδα μου. Και θα δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο και από την περιποίηση που θα κάνουμε. Φιλιά! Ταρά! Λοιπόν, επειδή εγώ το κομμάτι μου σου είπα δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια, γι' αυτό έχω και την αισθητικό μου, τώρα θα σου πει η Μαρία τι ακριβώς έχουμε εδώ. Εδώ λοιπόν, κορίτσια, έχουμε μόλις καθαρίσει το πρόσωπο και έχουμε τοποθετήσει μία πολύ ισχυρή αναισθητική κρέμα στα σημεία που θα γίνει η θεραπεία μας. Θα την αφήσουμε για περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά και έτσι θα γίνει ευχάριστα και ανώδυνα όλη η θεραπεία μας. Ωραία, ωραία. Πάντως είναι στα σημεία που πρέπει, βλέπεις, όχι στα σημεία G, στα σημεία H. Φυλάκια και συνέχεια σε λίγο. Τι κάνουμε τώρα, αγαπημένοι? Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τελειώσει με τη θεραπεία μας και εφαρμόζουμε μία μάσκα ζουλενίου με εκχύλισμα χαμομηλιού. Είναι καταπραϊντική, θα μας πάρει τον ερεθισμό και επίσης έχει και λευκαντικές ιδιότητες. Θα δείτε μετά το δέρμα της Άννας, θα λάμπει από καθαριότητα σαν να κάναμε λεύκανση, που κάνουμε σε ένα βαθμό βεβαίως. Δηλαδή αυτό μπορεί να το κάνει και κάποια κυρία που έχει πανάδες ή άλλου τύπου δερματικά, έτσι? Ιδανικά, βεβαίως, ιδανικά. Ακόμα και στην ακμή ενδείκνεται αυτή εδώ η μάσκα. Τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στον καθαρισμό, μετά τον καθαρισμό για τον ερεθισμό και γιατί παίρνει και τη λιπαρότητα. Και τοποθετείται και στα μάτια. Ναι. Τι προσφέρει στα μάτια? Ενυδάτωση, λεύκανση και καταπραίνει την περιοχή από τον ερεθισμό. Οπότε αύριο τι μακιγιάζ εμείς θα κάνουμε παρέα? Φίλοι μου και φίλε μου που με βλέπεις, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, και πόση ώρα, Μαρία μου? Μισή ωρίτσα, μέχρι να στεγνώσει. Συνήθως τα μισά ώρα έχει στεγνώσει, είναι έτοιμη. Και στην αφαίρεση λοιπόν θα σου τραβήξω βίντεο να δεις τη διαφορά με το πριν. Φιλιά! Τώρα εδώ ερχόμαστε να αφαιρέσουμε τη μάσκα. Η μάσκα αυτή για να αφαιρεθεί χωρίς να ταλαιπωρούμε το δέρμα θέλει πρώτα να νοτέψεις με νερό την επιφάνεια. Βλέπετε, περνά τα σφουγγαράκια, υγροποιώ λίγο τη μάσκα και μετά αρχίζω και κάνω κινήσεις αφαίρεσης. Γιατί στεγνώνει πολύ και δεν θέλουμε να στραπατσάρουμε το δέρμα, να το ταλαιπωρήσουμε. Είναι τόσο ωραία η αίσθηση όμως. Και έχει και πολύ ανακουφιστικό άρωμα, Άννα, γιατί είναι το εκχύλισμα χαμομηλιού. Και γενικά και η φωνή σου και η μουσική και όλο αυτό, εγώ τρελαίνομαι. Ακόμα και οι ίδιες οι κινήσεις που κάνει, παιδιά, είναι αλλού. Φαντάσου τώρα αυτά τα χέρια να σου κάνουν και μασάζ στο σώμα, έτσι? Mm-hmm. Γιατί μπορείς να τους πεις και τι άλλο κάνετε εδώ? Ναι, κάνουμε μάλαξη σώματος. Χρησιμοποιούμε και ζεστές ηφαιστειογενείς πέτρες στο hot stones μασάζ. Μπορεί να είναι μια εξαιρετική εμπειρία μασάζ. Γίνεται με ζεστές ηφαιστειογενείς πέτρες. Τις κρύβουμε κατά τη διάρκεια του μασάζ σε ειδικά βελανιστικά σημεία και τις αφήνουμε τοποθετημένες στο σώμα έτσι ώστε να ενεργοποιήσουν νευρικές απολύξεις. Ασχολούμαστε με το relaxing massage, ένα ήπιας έντασης massage, ή με το deep tissue που είναι ένα θεραπευτικό massage για πονεμένες καταστάσεις. Ψυχούλες. Για ψυχούλες. Ψυχούλες και κορμάκια. Που είναι ένα δυνατό massage, γίνεται μια εντοβάθμια άλλαξη δηλαδή στους ιστούς και έχει πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα σε χρόνιες παθήσεις, σε πιασήματα και σε κόμπους που υπάρχουν στην περιοχή του αφιένα.
Έχουμε πάρα πολλές με αυγενικό. Πες τους λίγο πόσο καλό και πόσο ευεργετικό μπορεί να είναι. Ναι, αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικά ευεργετικό και το hot stones μασάζ, γιατί η θερμότητα χαλαρώνει το οικικό σύστημα και βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε είναι ουσιαστικά το hot stone είναι 2-1 θεραπεία για ανθρώπους που έχουν τέτοιους προβλήματα με το αυγενικό τους, με την πλάτη τους, με τη μέση τους. Γενικά η μάλαξη είναι κάτι που ενώ θεωρείται πολυτέλεια, προσωπικά πιστεύω ότι είναι απαραίτητη ανάγκη να συμβαίνει κάποιες φορές στη ζωή μας. Δηλαδή είναι... Νομίζω ότι θα προλαμβάναμε και φυσιοθεραπείες και φάρμακα και τέτοια αν φερόμασταν στο κάθε θέμα μας και το αντιμετωπίζαμε αρχικά, γιατί η πρόληψη είναι πρόληψη, αυτό. Ακριβώς. Αν κάνεις μια συντήρηση, πεις ότι εγώ ας πούμε μια φορά το μήνα θα κάνω ένα μασάζ, τότε σίγουρα δεν θα έρθεις αντιμέτωπη με πιο σοβαρά στο άκρα. Ναι, ακριβώς. Και πες και για τα άκρα, τα πεντικιούρ αυτά κάνουμε, τα φοβερά. Κάνουμε εξαιρετικής ποιότητας πεντικιούρ. Καταρχάς χρησιμοποιούμε κερατολιτική λοσιόν και έτσι το πόδι φεύγεις και είναι σαν μικρού παιδιού κυριολεκτικά. Βελούδο. Είναι η μόνη που αφήνω να μου κάνει τα ποδαράκια, να ξέρετε, από τον καιρό που σταμάτησα να κάνω ριχάκια. Τηρούμε εξαιρετικά πρωτόκολλα αποστήρωσης και απολύμανσης. Τα εργαλεία μας είναι μέσα σε αποστηρωμένα σακουλάκια, που είναι πολύ σημαντικό να το πω, και έχουμε λίμες και μπάφερ μιας χρήσης. Και πέρα από αυτό η δουλειά μας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική και αγαπάμε είναι πολύ αυτό που κάνουμε. Είναι προσεγμένη και σου δίνεις χρόνο, που εγώ αυτό είναι που με τρελαίνει, γιατί αυτό έκανα και εγώ ίδια όταν έκανα νιχάκια. Δεν μπορείς, παιδιά, να κάνεις ένα πεντικιούρ σε 10 λεπτά. Όχι, εμείς δεν μπορείς... μία ώρα και ακριβώς, γεμάτη ακριβώς, ώρα ακριβώς. Για να τελειώσουμε. Όπως επίσης ήθελα να πω, μιας και μου δίνεις την ευκαιρία, Άννα, ότι και στο ημιμόνιμο χεριών χρησιμοποιούμε γάντια, ειδικά για τη UV ακτινοβολία. Άλλο ένα πράγμα που προσέχουμε, μπράβο. Γιατί ξέρετε, με την συχνή χρήση στα φουρνάκια είναι πολύ επιβλαβές για το δέρμα, για άσχημα πράγματα, δεν θέλω να αναφερθώ, καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Είναι όπως τους λέω εγώ να φοράνε αντιλιακό και στα χέρια. Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σωστή η πληροφορία αυτή. Λοιπόν, οπότε έχεις καταλάβει γιατί είναι η αισθητικός μου και δεν την αλλάζω εδώ και χρόνια, για όλες αυτές τις γνώσεις και την αγάπη που έχει για τις γυναίκες. Τώρα βάλαμε ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, να τους το δείξουμε. Βάλαμε υαλουρονικό οξύ. Η ποσότητα είναι αυτή εδώ, είναι 100 ml κορίτσια υαλουρονικού οξέως, σε χύμα συσκευασία, γι' αυτό και δεν πληρώνεις παραπάνω χρήματα. Το packaging. Γιατί, ναι, αυτό μπορώ να πω και τιμή. Ναι, γιατί δεν μπορείς να πω. Ωραία, αυτό είναι στα 100 ml, είναι serum 100 ml και είναι στα 25 ευρώ τα 100 ml που τα serum του εμπορίου ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σε συσκευασία των 30 ml. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο οικονομικό είναι το προϊόν και πόσο πολύ καιρό κρατάει. Γιατί κρατάει περίπου 3 μήνες. Είναι πιο παχύρευστη η σύσταση, ακριβώς. Θέλει πιο λίγη ποσότητα γιατί θα κρατήσει πολύ περισσότερο. Θα σου το πω γιατί το έχω κι εγώ, εννοείται αυτό. Το υαλουρονικό. Και μετά θα σου δείξουμε και κάποια προϊόντα και αυτά που θα πάρω εγώ και μία σπουδαία ανακάλυψη που έκανε η Μαρία και ακόμα εγώ δεν την έχω μεταφέρει σαν πληροφορία γιατί δεν το είχα πάρει την τελευταία φορά που ήρθα γιατί πήρα πάρα πολλά πράγματα, αλλά σήμερα θα το πάρω, αλλά θα μας μιλήσει η Μαρία γι' αυτό που το φέρνει, που το έχει ερευνήσει, το έχει μελετήσει και είναι πιο ειδικός από μένα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα βάζουμε την ενυδατική μας. Οπότε μόλις τελειώσουμε θα πάμε έξω που θα πάρω τα πραγματάκια μου και θα σας μιλήσει η Μαρία για μια εξαιρετική ανακάλυψη που έκανε, που πραγματικά σου μιλάω, εγώ δεν το γνώριζα, μου το έμαθα η Μαρία. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα εδώ. Εντάξει, λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Σπιτάκι μου, επιτέλους. Πάρα πολύ κούραση, παιδιά, και πάρα πολύ αείμνια. Τα αποτελέσματα της μεσοθεραπείας δεν είναι ορατά, να σου πω αμέσως. Όσο περισσότερο νεράκι πίνεις όταν κάνεις μεσοθεραπεία, να ξέρετε, τόσο τα καλύτερα αποτελέσματα θα έχετε. Είναι μια πάρα πολύ καλή συμβουλή αυτή που μου την είπε η Μαρία από την πρώτη φορά που είχαμε κάνει μεσοθεραπεία.
Να σου πω ότι εμένα έχει γίνει πλέον τρόπος ζωής λόγω του θέματος υγείας, τέλος πάντων, που έχω. Οπότε προσπαθήστε πριν τη μεσοθεραπεία, την ημέρα της μεσοθεραπείας και τουλάχιστον λίγες μέρες μετά, και η διατροφή σας να είναι πιο ισορροπημένη. Δηλαδή τύπου πιο πολλά φρούτα, πιο πολλά λαχανικά, το ξέρω δεν είναι η καλύτερη σου, αλλά κοίτα, σιγά σιγά, αν το έχεις μπροστά σου και το κάνεις με τα γούστα σου. Δηλαδή εγώ έχω κόψει εδώ ντοματίνι, αγκουράκι, ελίτσες, ροδέλες, να πάρω και λίγο γεύση, ανθό, τυρό, γιατί η φέτα πάρα πολύ παχυντική, δυστυχώς, και εγώ έτρωγα ένα ντενεκένα, ξέρεις. Λίγο. Λοιπόν, ριγανίτσα πολύ, ούτε λάδι δεν βάζω, να ξέρεις. Μόνο έχω πάρει αυτό για το λάδι, να σου το δείξω. Πρέπει να σου το δείξω. Γιατί να μην σου το δείξω, αφού όλες το δείχνω. Δεν είμαστε beauty κανάλι εμείς, παιδί μου. Εμείς είμαστε τουρλού τουρλού. Λοιπόν, αυτό που πήρα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι ελεγχόμενο, εφόσον δεν κάνει να είναι πολύ λάδι στις τροφές και στις σαλάτες μου, είναι αυτό εδώ. Είναι shoot shoot. Το έχω πάρει από τα Shane και, παιδιά, πραγματικά με κάνει να μην ξεφεύγω στις ποσότητες λαδιού, γιατί είναι μεν ok, καλό είναι το ομό ελαιόλαδο, αλλά αν με ρωτάς, δεν είναι χαμηλών θερμίδων, πώς να σου το πω. Και τώρα ανεβαίνω πάνω, όπως το κατάλαβες, μαζί σου, δεν πειράζει, σιγά, για να σου δείξω, γιατί θα με ρωτήσεις, για αυτά που πήρα από τη Μαρία. Αυτά που πήρα από τη Μαρία, ας κρύψουμε την απόδειξη, εγώ θα έλεγα καλύτερα από το φούρνο, είναι νερό από γκουριού που θα πάει κατευθείαν στο ψυγείο, γιατί αυτό θέλει να είναι παγωμένο για να δράσει και είναι ό,τι καλύτερο για να το βάλουμε και σαν κομπρέσες, όπως μας είπε η Μαρία και πάρα πολύ μου άρεσε μόλις το είπε. Και πήρα, εννοείται, αποσμητικό εντελώς φυτικό σε σπρέι, γιατί, εντάξει, εγώ δεν θέλω να φοράω ό,τι να είναι, λόγω και του κληρονομικού που έχω. Και πήρα και τη βιταμίνη F που, παιδιά, την ήθελα από την προηγούμενη φορά που είχα πάει και δεν την είχε, και στεναχωριέμαι για όλους και όλες εσάς που δεν είστε εδώ στην Κέρκυρα να μπορείτε να πάτε να επισκεπτείτε το χώρο της. Πραγματικά η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι τόσο ψαγμένη και αυτή με τα συστατικά κτλ. Που μπορώ να σου μιλάω ώρες για αυτήν, αλλά επειδή έχουμε μπάσκετ σε 1/4 και οριακά θα προλάβω να βάλω 2 μπουκές στο στόμα μου, να κλείσω το βίντεο εδώ, να σου πω σε ευχαριστώ που με είδες, σε ευχαριστώ που και αυτό το κάναμε παρέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι λες και κρατάω ένα τυπού ημερολόγιο και ήμουνα πάρα πολύ. Μ' αρέσαν πάρα πολύ τα ημερολόγια, να ξέρεις, και τα λευκόματα όταν ήμουνα μικρή. Οπότε τώρα μαζί σου αυτό το ξαναζώ. Λοιπόν, σε φιλώ, σε χαιρετώ και στα καλύτερα που έρχονται, που σιγά να μην σου πω τι θα είναι το επόμενο βίντεο. Εδώ θα κάτσεις και εδώ θα είσαι να περιμένεις. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να τον προσέχετε. Και ναι ρε παιδιά, 2 φορές το χρόνο μια μεσοθεραπεία, δηλαδή αυτό τώρα, όσο περνάει η ώρα που νιώθεις τη δροσιά και σαν να σου περπατάει μέσα έτσι νεράκι, είναι τόσο μα τόσο υπέροχο. Και τα αποτελέσματα σου είπα θα τα δεις αύριο, οπότε στο επόμενο βίντεο θα με δεις super λαμπρή. Φιλιά πολλά!